Λοιπόν, ας δούμε αυτή την περίφημη ανάρτηση. Έχει γίνει χαμός από χθες με την ανάρτηση της κυρίας Κασιμάτη, που σε ένα διάλογο που είχε με κάποιον φίλο της στο Facebook τοποθετήθηκε για μια λάθος φωτογραφία, λάθος μάλλον σούπερ που είχε μπει στην κυρία Μπακογιάννη. Έγραφε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, με αφορμή αυτό γράφει το εξής, για να το δούμε λοιπόν εδώ. Η διεύρυνση γκαζόνι. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνια. Αναφέρει στην ανάρτηση η κυρία Κασιμάτη. Βεβαίως, απευθείας γίνεται αντιληπτή στο διαδίκτυο και γίνεται ο απόλυτος χαμός και αρχίζουν και βγαίνουν ανακοινώσεις και από την πλευρά των αστυνομικών ενώσεων. Η ίδια εντωμεταξύ γράφει μια επιστολή, την έχει την ανάρτηση αυτή στη σελίδα της στο Facebook. Έχει κατεβάσει την προηγούμενη βέβαια. Έχει μόνο πια την επιστολή της προς τους αστυνομικούς, κύριε Πάκο. Η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει, γιατί έχει και σημασία, τη διαβάζαμε. Πώς το λέει ακριβώς. Λέει ότι εδώ μιλάμε, με κατηγορείται για μια γνωστή στερεοτυπική φράση, το μπάτσι γουρούνια δολοφόνης, αυτό αναφερόμαστε, η οποία έχει καθιερωθεί στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στις νεότερες γενιές για τις θλιβερές εξαιρέσεις συναδέλφων σας, κύριε Πάκο, που έχουν επιδείξει τέλος πάντων. Τα κάνει ακόμη χειρότερα δηλαδή. Επομένως την επικροτεί τη φράση αυτή. Τα κάνει ακόμη χειρότερα. Η Παραλληλία Ομοσπονδία, που είναι το όργανο που μας περικλεί όλους σαν πρωτοβάθμιες ενώσεις, έβγαλε χθες μια ανακοίνωση και η Ένωση Πειραιά και εμείς ως Ένωση Αθηνών για τους τραυματισμούς συναδέλφων μας χθες. Αναφέρουμε κάποιες γραμμές για την κυρία βουλευτή. Είναι ντροπή άνθρωποι που τους έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αστυνομικούς, αν έχουν, που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, όπως πληρώνουμε και εγώ σαν υπάλληλος, να μεταχειρίζονται αυτές τις εκφράσεις απέναντι σε εργαζομένους. Η αστυνομία έχει 50.000 αστυνομικούς. Το αν κάποιοι συνάδελφοι είχαν αποκλίνουσες συμπεριφορές ή οτιδήποτε άλλο, να αντιμετωπιζόμαστε όλοι με μια συλλογική ευθύνη και να λένε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μα και αποκλίνουσες συμπεριφορά να έχει κάποιος, μπορεί να πει ότι είναι καταδικαστέα. Δεν μπορεί να πει αυτή τη φράση. Και μάλιστα η απάντησή της που διαβάσατε είναι ακόμα χειρότερη. Περιμένατε συγγνώμη, κύριε Πάκο. Προφανώς. Όταν κάνεις ένα λάθος και όταν σε κατακρίνει όλη η κοινωνία, πρέπει να ζητήσεις ένα συγγνώμη. Δεν το διορθώνει. Άρα τι θα κάνετε και από εδώ και πέρα. Μια παγιωμένη αντίληψη. Τι θα κάνουμε. Παγιωμένη αντίληψη στην κοινωνία δεν υπάρχει. Αυτό είναι στο μυαλό της κυρίας Κασιμάτη. Δείχνει μια παγιωμένη αντίληψη της ιδίας. Της ιδίας και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πει μία κουβέντα για τους αστυνομικούς που καίγονται τόσα χρόνια. Δεν με πειράζει όμως μόνο η κυρία Κασιμάτη. Σε περιστατικά πρόσφατα είχαμε μια συνολική αντίδραση και είχαμε και μια αντίδραση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ότι επιτόπου να απαντήσει αν στο τμήμα εξ αρχείων έγινε το ένα, αν οι αστυνομικοί των ΜΑΤ κάναν το άλλο. Εδώ λοιπόν δεν είμαστε εμείς οι αστυνομία συνδικαλιστές. Εμείς βγαίνουμε μπροστά σε εκπρόσωποι εργαζομένων. Θα έπρεπε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να αντιδράσει. Να αντιδράσει. Να πει εδώ μια κουβέντα. Τι θα κάνετε δεν τώρα, μπορεί να αντιδράσει. Το γράφει η ανακοίνωση τη ΠΟΑΣΥ. Χωρίς συγγνώμη προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν έχει. Α, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Χωρίς συγγνώμη προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο καθένας να σπηλώνει 50.000 οικογένειες και να λέει ό,τι θέλει.